Οι Σαμαρίτες βαρίστασαν στην διοργάνωση σήμερα του ποδηλατικού γύρου προκειμένου να μεριμνήσει για την ασφάλεια, έτσι δεν είναι? Βοηθάμε και για την ασφάλεια και σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι, οποιοδήποτε μικρό ατύχημα, ελπίζουμε να μην υπάρχει. Σωστά. Να βοηθήσουμε τους ποδηλάτες. Τους ποδηλάτες. Ξεκίνησε πρωί η διαδικασία. Ναι, ξεκίνησε από τις 9 η ώρα, από τις 8.30 να οργανώσουμε τις κορδέλες, όλα αυτά να τους βοηθήσουμε. Γιατί χρειάστηκε να μπει τέτοια ιδιού σήμανση? Είναι για, για να διακρίνουν τη διαδρομή οι ποδηλάτες ή για κάποιο είδους ασφάλεια? Θεωρώ περισσότερο για την ασφάλεια. Οι ποδηλάτες γνωρίζουν τη διαδρομή. Θεωρώ, δεν ξέρω, για την ασφάλεια και για τους πολίτες και για τους αθλούμενους, ας πούμε, για να μην μπλέξουν την... Πόσοι Σαμαρίτες είστε στην... Αυτή τη στιγμή στην κάλυψη είμαστε τρεις που καλύπτουμε. Βλέπω ότι σήμερα ευκαιρία και για τον οδηγισμό να βγει και να κάνει εξέδρα στο ποδηλατικό γύρο. Εξέδρα, και θα πάρουμε και μέρος και εμείς στον τελευταίο γύρο μαζί με τα παιδιά του συλλόγου. Του συλλόγου. Πόσο καιρό κάνεις ποδήλατο? Αρκετό καιρό. Πηγαίνω στην ποδηλασία με τον πατέρα μου και τη μαμά μου. Σ' αρέσει το ποδήλατο για βόλτα ή και για τους αγώνες? Και για τους αγώνες αλλά και για βόλτες. Εσύ? Κάνω ποδήλατο, μ' αρέσει. Σε αγώνες έχεις πάρει μέρος? Όχι. Δεν είναι πρώτη μέρα σήμερα, θα πας με το ποδήλατό σου? Ναι. Ωραία. Τέλεια. Καλημέρα, πώς σε λένε? Δανάη. Δανάη, εσύ? Εγώ το καλοκαίρι με τον φίλο μου κάνουμε ποδήλατο. Και μου αρέσει να κάνω ποδήλατο. Σε αγώνες, αρέσει να παίρνεις μέρος? Όχι και πολύ. Όχι και πολύ. Άρα λοιπόν θα πας βόλτα σήμερα εσύ. Δεν θα κάνεις ένα συναγωνιστή κανέναν. Δεν κάνω. Όχι. Δεν κάνετε αγώνα, έτσι κι αλλιώς κάνετε βόλτα. Μου αρέσει το ποδήλατο. Κάνω βόλτες με αυτό. Μου αρέσουν λίγο οι αγώνες. Εσύ? Εμένα μ' άρεσε από καιρό το ποδήλατο και κάνω χαρούμενος ποδήλατο και μ' αρέσουν και οι αγώνες, αλλά δεν έχω πάρει μέρος ποτέ και θέλω να δω μια φορά πώς θα είναι. Εσύ ποδήλατο κάνεις? Ναι. Θα πας και στους αγώνες? Ναι. Θα πάω και τους αγώνες. Δηλαδή? Όχι, απλά θέλω να πάω βόλτα. Πάντα πάω με τον μπαμπά μου βόλτα. Αλλά με τους φίλους είναι καλύτερα, έτσι? Ναι. Δηλαδή, εδώ με το σύφι βόλτα με το ποδήλατο. Άκρη, λοιπόν. Με το Σάκη, θα το δούμε και το Σάκη. Ποιος είναι ο Σάκης? Εσύ δεν μου πεις για το φίλο σου? Ναι, ο Σύφης είναι. Ο Σύφης, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Ο Σύφης. Σ' αρέσει να σε χειροκροτούν όταν κάνεις ποδήλατο? Μερικές φορές. Μερικές φορές, άρα λοιπόν πας σε αγώνες. Ναι. Πας για να ευχαριστηθείς τη διαδρομή με τους φίλους σου ή ναι, για να κερδίσεις? Για να ευχαριστηθώ τη διαδρομή με τους φίλους μου. Καλημέρα, πώς σε λένε? Λευτέρη. Λευτέρη, εσύ ποδήλατο? Ναι, μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Πόσο συχνά κάνεις ποδήλατο? Όχι και κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα. Αλλά προσπαθώ. Προσπαθείς. Πας με τον πατέρα σου, με τη μητέρα σου, με τους φίλους σου, με ποιους πας βόλτα? Με τον μπαμπά μου. Προσέχεις? Ναι. Ξέρεις τους κανόνες που πρέπει να κυκλοφορείς με ναι. το ποδήλατο? Ναι. Τους τηρείς? Ποδηλατόδρομους δηλαδή. Ναι. Έτσι. Ναι. Στους ποδηλατόδρομους συναντάς εμπόδια όταν κυκλοφορείς? Όχι και πολλά. Συνήθως ποιους συναντάς, τι εμπόδιο συναντάς, αν συναντάς? Ποδήλατα, σκύλους. Παρκαρισμένα, σκύλους. Και ανθρώπους ναι. περπατάνε. Ναι, ναι και... Και? Και κακά. Α, αυτό είναι καλό. Καν... Και μηχανάκια, λες εσύ, ναι, πηγαίνεις στο... Έτοιμος είσαι με το κράνο σου για να πας παρακάτω. Ναι. Τι ποδήλατο έχεις? Τι χρώμα είναι? Είναι αγωνιστικό, είναι περιπάτου? Απλό ποδήλατο. Απλό ποδήλατο. Ναι. Τρέχεις με το ποδήλατο? Μερικές φορές, ναι. Μερικές φορές. Εγώ ναι,
Αλλά πού, με ασφαλή τρόπο ή τρέχεις στο δρόμο? Όχι, με ασφαλή τρόπο. Με ασφαλή τρόπο. Εσύ τι είπες, τρέχεις στο δρόμο? Δεν προσέχεις δηλαδή? Όχι, προσέχω, αλλά μερικές φορές πέφτω κάτω. Πέφτεις κάτω από προσεξία ή επειδή δεν έχεις δει κάποιο εμπόδιο? Όχι, από προσεξία. Ναι, μάντως έχει χώματα και το ποδηλάτο μου είναι για βουνά πάνω. Α, είναι mountain bike. Mm. Οπότε πας στα βουνά. Ναι. Γι' αυτό πέφτεις, γιατί κάνεις extreme sport το ποδήλατο. Ναι. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Είστε έτοιμοι, βλέπω, για να πάρετε τη βόλτα στο τελευταίο γύρο που θα πάρετε μέρος. Ναι. Πόσο σας διασκεδάζει αυτό, σας αθλεί μόνο? Ευχαριστήστε την συμμετοχή, πώς το βιώνεις? Όλα. Μας διασκεδάζει. Σας διασκεδάζει. Εσείς ο Σύφης? Όχι, είναι ο Σύφης. Α, και εσείς ο Σύφης. Είμαστε αδέλφια. Είστε αδέλφια. Είμαστε δύο αδέλφια. Μας αρέσει πολύ το ποδήλατο, γιατί έχουμε διαβάσει ότι εδώ η Κος είναι ένα μικρό νησί, οπότε είναι ένα νησί που το ονομάζουμε το νησί του ποδήλατου. Μας αρέσει πολύ να κάνουμε ποδήλατο. Μερικές φορές κάνουμε και αγώνα εγώ με τον αδελφό μου στο σπίτι μας, επειδή έχουμε μεγάλη αυλή. Μου αρέσει γενικώς το ποδήλατο. Και στο βουνό, από ό,τι κατάλαβα, έχετε mountain bike, Δεν ξέρω, πάντως ναι, μπορούμε να ανεβούμε. Όχι σε βουνό κανονικό, όπως ανεβαίνουν άλλοι. Κάποια διαδρομή, χωματόδρομο, που την κάνετε? Με χωματόδρομο, ναι, εγώ έχω κάνει. Τώρα για τον αδελφό μου δεν ξέρω, αλλά εγώ έχω ανεβεί. Γιατί όταν κάθε καλοκαίρι πηγαίνω σε ένα καλοκαιρινό κάμπ στο ναυτικό όμιλο και πηγαίνω με το ποδήλατο και περνάω μέσα από τα χώματα και τις λάσπες. Και μου αρέσει πολύ το ποδήλατο. Είναι κάτι που μπορείς να το χρησιμοποιείς και να πας παντού, χωρίς να μολύνεις το περιβάλλον. Το όνομά σου? Μάριος. Μάρια, είσαι εδώ για να χειροκροτήσεις καταρχήν τους αγωνιστές, έτσι? Ναι. Εσύ θα πάρεις μέρος στο τελευταίο γύρο με το ποδήλατο? Όχι, εγώ δεν θα πάρω μέρος. Δεν έχω ποδήλατο, δεν έχω φέρει εδώ. Αλλά ξέρω να κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ το ποδήλατο. Πηγαίνω και στα χώματα. Mm-hmm. Mm. Κάνεις και κάποιες επικίνδυνες φιγούρες με το ποδήλατο? Όχι ιδιαίτερα, κάνω κάποιες, αλλά... Προσεκτικά. Ναι. Να είσαι καλά, μια χαρά.